Λίγες ώρες μετά το σεισμό της Ελασσόνας, οι Έλληνες παρατήρησαν πως η στάθμη της θάλασσας είχε υποχωρήσει αισθητά, αποκαλύπτοντας τμήματα του βυθού και μετατρέποντας αγαπημένες παραλίες σε σεληνιακό τοπίο. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το κοσμαγάπητο Ελαφωνήσι, όπου το επίπεδο της θάλασσας κατέβηκε κατά 35 εκατοστά. Το φαινόμενο όμως δεν ήταν μόνο ελληνικό και σίγουρα δεν ήταν προάγγελος κακών. Εδώ στο εργαστήριό σας έχετε αποκωδικοποιήσει το φαινόμενο αυτό. Πραγματικά έχουμε κάνει μέσω ενός ευρωπαϊκού έργου, έχουμε στήσει μια πλατφόρμα η οποία το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι καθημερινή στο γραφείο μας, όπως είδατε μόλις, να έχουμε μια εποπτεία του τι συμβαίνει σε όλη την Μεσόγειο. Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρακολουθούν το φαινόμενο από την αρχή του μέσα από την πλατφόρμα ωκεανογραφικής παρατήρησης και πρόγνωσης Μαρινόμικα. Πάμε να δούμε τι έγινε από 28 Φεβρουαρίου και μετά. Okay. Λοιπόν. Όπου είναι πολύ κόκκινο σημαίνει ότι είναι πολύ ψηλά. Όπου είναι κόκκινο είναι ψηλότερα. Ωραία. Εδώ παραδείγματος χάρη έχουμε και κάποια σημεία τα οποία δεν καλύπτονται. Πάμε λοιπόν να δούμε την 3 Μαρτίου για παράδειγμα. Wow. Η πλατφόρμα συνδέεται με 8 παρατηρητήρια στις ακτές της Μεσογείου, τόσο στο βορρά όσο και στο νότο, τα οποία συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο επιτόπιες ωκεανογραφικές μετρήσεις. Μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και την πρόγνωση την μετεωρολογική, να δούμε ρεύματα, να δούμε στάθμη της θάλασσας σε πάρα πολλά σημεία και παρατηρήθηκε λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Επίσης είχαμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε και ιστορικά, δηλαδή από το 2018 για παράδειγμα να βάλουμε κάποια διαγράμματα και είδαμε ότι πρόκειται και για ένα περιοδικό φαινόμενο, δηλαδή πρώτη φορά αυτό παρατηρήσαμε. Αυτό. Η παλιέρεια είναι κάτι που υφίσταται συχνά. Πρώτα απ' όλα η αστρονομική παλιέρεια, αν δεν την καταπιέσει και να την θάψει η μετεωρολογική επίδραση, η μετεωρολογική παλιέρεια, η αστρονομική παλιέρεια υφίσταται μηνιαία με την περιστροφή της Σελήνης γύρω από την Γη, αλλάζουν οι δυνάμεις, οι βαρύτητες. Οι πολύ υψηλές ατμοσφαιρικές πιέσεις πάνω από τη Μεσόγειο, ένας εκτεταμένος αντικυκλώνας, η ευθυγράμμιση ηλίου Γη-Σελήνης, η βαρυτική έλξη των πλανητών αλλά και το φράγμα εισροής νερού από τον Ατλαντικό στη Μεσόγειο εξαιτίας των διαφορών στις στάθμες νερού στη θάλασσα είναι οι αιτίες που προκάλεσαν το φαινόμενο. Υπήρξε στα βόρεια παράλια της Μεσογείου μια πτώση γύρω στα 40 εκατοστά από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Στα νότια μια πτώση γύρω στα 20. Στις 8 Μαρτίου ήταν η Πανσέλινος που είναι υψηλές παγύριες, οι άμβωτιδες, οι πλημμυρίδες. Στις 14-15 πότε είναι το ετήσιο ακρότατο της παλιέρειας με την ησημερία, δηλαδή η θέση του ήλιου. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν και μια συμβολή από εκεί. Η πλατφόρμα Μαρινόμικα είναι διαθέσιμη όχι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά και για όλους εμάς. Μπορείτε να μπείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να φτιάξετε ένα δικό σας dashboard, έτσι το ονομάζουμε, όπου βάζετε και ερωτήσεις που θέλετε, δηλαδή σε ποιο σημείο είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία τις επόμενες 10 μέρες. Αποκωδικοποιεί αυτή την φράση, την απλή, ενός πολίτη που δεν μπορεί να πάρει πληροφορία επιστημονική, την αποκωδικοποιεί και σου δίνει αποτέλεσμα με χάρτες, με κείμενο ή με γραφήματα.